Είναι πρόδειλη ενόχληση τη Άγκυρα τώρα, μετά και την ανακάλυψη σημαντικού κοιτάσματο στο οικόπεδο 6 τη Κύπρου, με τον Υπουργό Εξωτερικών με Τσαβούσο. Γλω, θα μα πει ευθύ αμέσω ο Μανώλη Κωστίδη από την Κωνσταντινούπολη, να αξιώνει το 50% των εσόδων, χωρί να διευκρινίζει. Έτσι, είναι μια γενική τοποθέτηση, Μανώλη. Ο Τουρκός Υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο ξεκαθαρίζει ότι για να επιληθεί το ζήτημα της Αντουρκής Μεσογείου ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η ανακατονομή των εσόδων και η Τουρκία ουσιαστικά ζητάει το μερίδιό τη. Και αυτό είναι και ο λόγο που έκανε πολλέ δηλώσει και σχετικά με το οικόπεδο 6. Είπε ότι ναι, μεν αυτή τη στιγμή οι γεωτρέ γίνονται εκτό Τουρκική υφαλοκρηπέα, όπω η Τουρκία ισχυρίζεται ότι εκτείνεται. Από την άλλη, όμω, ζήτησε το μερίδιο τη Τουρκία και μέσω των τουρκοκυπρίων, αλλά και μέσω τη υποτέμενη τουρκική υφαλοκρηπέα, όπω δήλωσε χαρακτηριστικά. Αυτή όμω η δήλωση για τα, για τα έσοδα, νομίζω, κρύβει όλη την πολιτική τη Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι, γιατί λέει ότι μόνο έτσι θα λυθεί το ζήτημα. Αντί και να ακούσουμε τι προκλητικέ δηλώσει τη Αβούσογλου. Παράλληλα με τον Τζαβούσοκλου, κυρίε και κύριοι, τον Υπουργό Εξωτερικών, ο Υπουργό Άμυνα Τουρκία, Μανώλη Κωστίδη, ο Χουλουσία Κάρ, καλεί του Έλληνε, όπω λέει, να μην κάνουν κάποιο λάθο και υπενθυμίζει πω το γεωτρύπανο Αμπτούλ Χαμίτ Χάν συνεχίζει τι ερευνέ του. Ακριβώ το πρώτο απ' όλα να πούμε ότι το Γιώργο Τρίπα είναι σε μια περιοχή που δεν ενοχλεί κανέναν. Δηλαδή, ούτε η ελληνική κυβέρνηση, ούτε η κυπριακή, ούτε κάποια άλλη χώρα έχει εκφράσει τι ενστάσει. Αλλά από την άλλη, οι Τούρκοι δημοσιογράφοι ρώτησαν στον Τούρκο Υπουργό Άμυνα αν η Ελλάδα, από την πλευρά απ τη Ελλάδα, έγινε κάποια παρενόχληση για τον Ανδρού Χαμιτγάν. Εκεί ο Υπουργό Άμυνα Τουρκία είπε ότι το Γιώργο συνεχίζει τι ερευνέ του, η Φεργάτα Γκέντι συνοδεύει. Για να εξασφαλίσει, λέει, την ασφάλειά του. Ελπίζουμε να μην κάνουν κάποιο λάθο, εννοεί του Έλληνε. Ε, διατηρούμε σχέσει καλή γειτονία προστατεύοντα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τη χώρα μα, χρησιμοποιώντα τα δικά μα μέσα και τι δυνατότητε μα στο πλαίσιο του διεθνού δικαίου, δήλωσε χαρακτηριστικά πριν από λίγο ο Τούρκο Υπουργό Άμυνα. Σε ευχαριστούμε, Μανόλη